γιατί κάνω την αφαίρεση. Εσείς ήσασταν 93. Άρα μόνο τρία. Εντυμένοι λέμε με ρούχα, με ζώνες, με μηχανήματα επάνω μας, με όλα. Άρα μια κοψιά με τον Τρίφωνο Σαμαρά που είναι στα 96. Τώρα τρία κιλά, τι διαφορά. Κοιτάξτε, εγώ είχα μια μικρή διαφορά. Δηλαδή. Σε ύψος. Ναι. Λες δηλαδή ότι ο Παπανότος έχει το ίδιο ύψος με τον Τρίφωνο. Ναι. Και τα ίδια κιλά. Παιδιά, μόλις μου έστειλε ένας τηλεθεατής μήνυμα ότι λίγο αυτόν τον κανιβαλισμό να σταματήσουμε. Και το συζητάω. Για τα κιλά. Όχι, για τον Τρίφωνο, να. Α, λοιπόν. Να δες. Άμα να μου πεις, λέω ψέματα. Όχι, πάντως. Πάντως, τι λέει. Δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Ακόμα. Α, λοιπόν. Πάντως, αγαπημένα Τρίφωνα. Δεν γινόμαστε και ρεζίλιο με τον Τρίφωνα. Αφήστε τον στο μπαρμπέρικο να συχάσουμε. Εγώ που έχω δύο παιδιά, άντρα υποχρεώσεις. Θα γίνει ο επόμενος Εφηδόδη. Σταμάτα, καλέ, ο Τριφωνάκος μας. Λοιπόν, Τριφωνάκο, έχω τα πιάτα στο σπίτι. Ναι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ άμα κάνει μανικιούρο Τρίφωνας και πετικιούρο ειδικά. Δεν σε ενδιαφέρει να έρθει σπίτι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλάμε ότι αν δεν μάθω, αν έκανε πεντικιούρ στην ποδάγρα ο Τρίφωνας. Επειδή χρειάζεται συχνά μανικιούρ όμως, γιατί κάνει τα πιάτα και πάει και στις φίλες και κάνει τα πιάτα. Μάγκη που κάνει σεξ συνέχεια και... Εμένα μου άρεσε πάντως ο Τρίφωνας που πάει και πλένει τα πιάτα σε άλλα σπίτια. Και εμένα και στα δικά του. Αν έρθει λίγο και το δικό μας να βοηθήσει. Γι' αυτό λέω, εγώ στην Αγία Παρασκευή. Στα δικά του που βάζει τη Φιλιππινέζα, πάει μετά προς τον Αλλονό. Γι' αυτό, επειδή έχει χρόνο, άνθρωπος πάει στα σπίτια των άλλων. Να έχουν φετίχ να πλένουν πιάτα και να κάνουν τα ίδια του. Συγγνώμη, και αυτό να το πάρει απομονωμένο. Και εγώ δεν το έχω ξανακούσει, αλλά σου λέω: εγώ προτείνομαι. Τριφωνάκο, έχω εκεί μπουγάδες, εκεί να έρθεις να βοηθήσεις. Μην αγχώνεσαι καθόλου.